Καλημέρα! Σήμερα θα φτιάξουμε ψητές γλυκοπατάτες με σκόρδο μαϊντανό και παρμεζάνα. Έχουμε πάρει 3 γλυκοπατάτες που είναι περίπου 1 κιλό. Βάζουμε μέσα λίγο νερό, ίσα ίσα στον πυθμένα και τις βράζουμε στο γρήγορο καπάκι για 10 λεπτά. Θα σας δείξω πώς. Όταν θα είναι έτοιμες, θα τις κόψουμε όπως τις έχω κόψει εδώ, στρογγυλές. Θα πατήσουμε λίγο με το πιρούνι μας και θα βάλουμε τα υπόλοιπα υλικά. Αυτά θα είναι 4 σκελίδες σκόρδο στον τρίφτη. Λίγο αλάτι. Μια κουταλιά της σούπας. Μισό κουταλάκι του γλυκού, πιπέρι. Μαϊντανό, ψιλοκομμένο. Και όταν θα θέλουμε να τα ψήσουμε, θα βάλουμε λίγη παρμεζάνα από πάνω και ελάχιστο λάδι. 1 με 2 κουταλιές της σούπας λάδι. Και θα λιώσουμε για τις γλυκοπατάτες μας 30 γραμμάρια βούτυρο. Έχουμε πάρει το σκεύος τσέμισε 3,5 λίτρα 24 σαντιμέτρα. Έχουμε βάλει το μάτι της κουζίνας μας στο 9 και βάζουμε στο τούρμπο 10 λεπτά. Περιμένουμε να βγει η ένδειξη τούρμπο που αναβοσβήνει και μόλις ο πρώτος κόκκινος δείκτης φτάσει στο πρώτο νταμάκι του soft, χαμηλώνουμε το μάτι από το 9 στο 2 ή 3. Μόλις ο δεύτερος από πάνω κόκκινος δείκτης φτάσει στο τούρμπο, θα μαγειρευτούν οι γλυκοπατάτες μας 10 λεπτά. Κλείνουμε το μάτι, περιμένουμε να γυρίσουν και οι δύο κόκκινοι δείκτες στα αριστερά για να ανοίξουμε το σκεύος μας. Και είναι έτοιμες οι γλυκοπατάτες μας. Κλείνουμε το μάτι και περιμένουμε να γυρίσουν οι δύο κόκκινοι δείχτες αριστερά για να ανοίξουμε το σκεύος μας και να τις ψήσουμε. Έχουν γυρίσει και οι δύο κόκκινοι δείχτες στα αριστερά. Ανοίγουμε. Και βγάζουμε τις γλυκοπατάτες μας. Περιμένουμε λίγο να κρυώσουν και τις κόβουμε σε φέτες. Έχουμε πάρει το 3,5 λίτρα. Πάλι το σκεύος μας και βάζουμε μέσα τη γλυκοπατάτα. Βάζουμε από πάνω λίγο πιπεράκι. Λίγο αλατάκι. Λίγο σκόρδο. Λίγο βούτυρο με το πινέλο. Και ψήνουμε. Βάζουμε το Navigenio
στο τελευταίο διπλό πεδίο 10 λεπτά. Τελείωσαν τα 10 λεπτά. Wow. Βάζουμε τώρα λίγο μαϊντανό. Και παρμεζάνα. Παίρνουμε το σκεύος και το βάζουμε πάνω στο μάτι. Βάζουμε ελάχιστο λάδι. Λίγο πιπέρι ακόμα. Μαύρο πιπέρι. Ανοίγουμε το μάτι της κουζίνας στο 4 ή 5 και βάζουμε το Navigenio 2 λεπτά στο τελευταίο διπλό πεδίο. 2 λεπτά. Και είναι έτοιμες οι γλυκοπατάτες μας. Wow! Καταπληκτικές! Σερβίρουμε! Και είναι καταπληκτικές οι γλυκοπατάτες μας. Καταπληκτικές. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.